Για πρώτη φορά, ο διαγωνισμός που έγινε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την καταπολέμηση των κουνουπιών είναι διετής. Γεγονός που σημαίνει ότι την επόμενη χρονιά το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, μόλις υπάρξουν οι συνθήκες ανάπτυξης των κουνουπιών. Αυτό τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Φάνης Παπάς, μιλώντας στη Δίον τηλεόραση. Ο ψεκασμός έχει να κάνει με τις προνύφες. Η ακμεοκτονία, ναι, δηλαδή το να μπορέσουμε να κατεβάσουμε τα ακμαία, δίνεται μόνο με κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας και δεν μας το δίνουν. Και δυστυχώς ακμαία επιτρέπουν, πάντα μας προσπερνάνε τα δεδομένα και τα αρνητικά αποτελέσματα. Όταν θα δείτε να έχουμε 2-3 ανθρώπινες ζωές, ναι, που τότε έρχεται η άδεια. Η άποψή μου και η λογική της περιφέρειας είναι ότι αυτή η άδεια πρέπει να δίνεται από την αρχή. Βέβαια. Καταρχήν να ξεκινάει με ακμαία. Ο διαιτής διαγωνισμός τι ώστε... σημαίνει. Αλλά δηλαδή, τι γίνεται τώρα, τι σημαίνει ο διαιτής. Ότι του χρόνου, από το Μάρτιο, όταν θα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, θα ξεκινήσουμε και δεν θα υπάρχουν αυτές οι γενιές. Απαντώντας σε ερώτημα για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, ο κ. Παπάς ανέφερε ότι τα πρόστιμα πέφτουν βροχή σε ιδιώτες, ακόμη και σε φορείς όπως οι Δήμοι που προκαλούν ρύπανση, αν και η φιλοσοφία της περιφέρειας είναι διαφορετική. Το συγκεκριμένο ποσό προστίμου να απαλλάσσεται εξ ολοκλήρου όταν γίνεται έργο που αφορά για τη συγκεκριμένη βλάβη. Του περιβάλλοντος. Δηλαδή προτιμώ τις 100.000 ευρώ που θα ρίξω σε μια βιομηχανία, οι 100.000 ευρώ να απαλλαχθεί όταν θα τη ρίξει, λέω έτσι, για την επέκταση, ναι, για την καλύτερη συντήρηση του βιολογικού του. Βέβαια, ναι, από την άλλη, αυτό δεν είναι άμεσα δεσμευτικό. Το λέω λέγοντας, ναι, ότι έτσι προστατεύω είναι το περιβάλλον.